ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα προβλήματα του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού? Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων και Καματερού, βρισκόμενος στα δυτικά της Αθήνας, είναι από τους Δήμους που έχει από τα μεγαλύτερα και πιο σοβαρά προβλήματα στο λεκανοπέδιο αλλά και συνολικά στην Ελλάδα. Περιττό να αναφέρω ότι είναι ο τέταρτος Δήμος σε όλη την Ελλάδα που μαστίζεται από το μεγαλύτερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας, κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή των πόλεών μας. Προβλήματα υποδομών. Το Καματερό, μία πόλη χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο πόλης, με θύλακες εκτός σχεδίου πόλεως το 2018. Και οι δύο Δήμοι μαστίζονται από ζητήματα καθαριότητας. Μάλιστα, συμπολίτες μας έφτασαν πρόσφατα σε διάβημα ακόμη και στον Πρωθυπουργό και στην κυρία Δούρου για το ζήτημα της καθαριότητας. Η απελπισία τους δηλαδή για τη μη επίλυση των προβλημάτων της καθαριότητας ήταν τέτοια που τους οδήγησε να στείλουν επιστολή στην κυρία Δούρου και στον Πρωθυπουργό. Προβλήματα υποδομών. Ιδιαίτερα στο Καματερό, που υπάρχει στέρηση στο σχέδιο πόλης, έχει μείνει πίσω σε ελεύθερους χώρους, υπάρχουν χιλιόμετρα που λείπουν πεζοδρόμοι από τους δρόμους, με αποτέλεσμα η έλευση των πεζών και των κυρίως των μαθητών να μην είναι ασφαλής. Υπάρχουν προβλήματα ηλεκτροφωτισμού. Μεγάλα τμήματα των πόλεων μας και των Αγίων και του Καματερού είναι σκοτεινά. Τεράστιο πρόβλημα στους Αγίους Αναργύρους οι ελεύθεροι χώροι. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 χρόνια που έχει καταργηθεί το δρομολόγιο του σιδηροδρόμου προς την Πελοπόννησο. Ο σιδηροδρομικός σταθμός είναι σε ερημική κατάσταση, ένας απέραντος σκουπιδότοπος αλλά και ένας χώρος παραβατικότητος λόγω της μη έλλειψης φωτισμού, λόγω της έλλειψης φύλαξης. Δίπλα ακριβώς στην πλατεία μας μένει μια τεράστια περιοχή, μένει τελείως ανεκμετάλλευτη. Υπάρχει το στρατόπεδο το 301 που παρά τις αντιρρήσεις ή αντιθέσεις του Υπουργείου Αμήνης θα μπορούσαν κάποια τμήματα που είναι τελείως αναξιοποίητα να ενταχθούν στην πόλη μας. Οι γραμμές Πελοποννήσου θα μπορούσαν να συνδέσουν τις δύο πόλεις που σήμερα η σύνδεσή τους είναι 100 μέτρα καθότι η συνένωση των καλλικρατικών δήμων μόνο σε 100 μέτρα έχουν επαφή, ενώ θα μπορούσε να γίνει μια πολύ καλή διαδρομή από το Καματερό στους Αγίους και μελλοντικά με την υπογειοποίηση που προβλέπεται από τις τρεις γέφυρες και κάτω μέχρι και το κέντρο της Αθήνας με έναν σοβαρό ποδηλατόδρομο. Θα μπορούσαν τμήματα του προαστιακού να ενταχθούν στην πόλη μας και να αποτελέσουν την είσοδο για διάφορα τμήματα. Είναι δύο πόλεις σχετικά πυκνοκατοικημένες με δύο μόνο αθλητικά κέντρα. Κλειστά αθλητικά κέντρα. Υπάρχουν αθλητικοί πυρήνες στο Καματερό που δυστυχώς με την παρέλευση των χρόνων και μία καταβολή της αποζημίωσης έχουν χαθεί. Προβλήματα σε σχέση με την συντήρηση των σχολείων και την έλλειψη καθηγητών. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλά σχολεία. Θυμάστε πρόσφατα που γίναμε διάσημοι στα κανάλια με το ότι προκειμένου να λειτουργήσει νηπιαγωγείο ενοικιάστηκε ένα μπαρ το οποίο όταν άνοιξαν τα σχολεία στις 11 του μήνα δεν ήταν έτοιμο. Προβλήματα σε σχέση με αθλητικούς χώρους, επαναλαμβάνω και ξαναεπανέρχομαι, θα μπορούσαν να έχουν λυθεί και με τη συντήρησή τους πιο καλά. Είναι καθημερινά πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί είναι τόσο υποβαθμισμένος ο Δήμος σας?
Οι αιτίες νομίζω είναι πολλές. Πέρα από το γεγονός ότι σαν χώρα συνολικά έχουμε διάγει τα τελευταία χρόνια μία απίστευτη κρίση με τεράστιες περικοπές, μέχρι το 2014 ήταν 62% οι περικοπές των κρατικών δαπανών για την αυτοδιοίκηση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχει ευθύνη και στους διοικούντες. Η διοίκηση του νυν δημάρχου, του κυρίου Σαράντη, 12 χρόνια τώρα δείχνει να έχει κουραστεί. Δείχνει να μην αντιμετωπίζει τα προβλήματα με το μεράκι και τον ενθουσιασμό που θα έπρεπε. Όμορη Δήμη, περίπου με αντίστοιχο πληθυσμό και αντίστοιχα προβλήματα, έχουν ξεπεράσει βασικά θέματα. Και η καθυστέρηση όλη αυτή νομίζω οφείλεται σε πάρα πολλά ζητήματα, κυρίως τα ζητήματα στην δρομολόγηση των ζητημάτων των υποδομών, οφείλεται κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα. Τι καινούριο πρεσβεύει, τι καινούριο θα φέρει η παράταξη στις οποίες είστε επικεφαλής? Η παράταξή μας είναι στη διοίκηση του Δήμου μόλις για 100 ψήφους. Τόσους ψήφους χρειαζόμασταν την προηγούμενη φορά για να κερδίσουμε το Δήμο και να είμαστε σήμερα εμείς στη διοίκηση. Να είμαστε σήμερα στη διοίκηση εμείς με ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο που το ονομάσαμε Πόλη να ζεις, δηλαδή να είμαστε σε μία πόλη που να χαιρόμαστε να ζούμε. Οι πολίτες μας δεν αποφασίσαν έτσι, μας στείλαν στην αξιωματική αντιπολίτευση και όλο αυτό τον καιρό μέσα από τη θέση μας στην αντιπολίτευση προσπαθήσαμε δημιουργικά και με προτάσεις να βελτιώσουμε την κατάσταση. Το βασικό που θέλουμε να φέρουμε εμείς στην πόλη περιγράφεται σε δύο λέξεις. Διακριτή ταυτότητα. Αυτός που έρχεται στους Αγίους Αναργύρους και στο Καματερό να ξέρει ότι έρχεται στους Αγίους Αναργύρους και στο Καματερό γιατί έχει κάποιο χαρακτηριστικό. Και αυτό το χαρακτηριστικό θα μπορούσε, αν ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια είχε ενσκύψει, να το αναδείξει. Να το αναδείξει μέσα από τους ελεύθερους χώρους που προηγουμένως περιέγραψα, αλλά να το αναδείξει και κυρίως από το μοναδικό στολίδι της Αττικής, το Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαντολογικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης. Η συνεισφορά του τα τελευταία χρόνια με το νέο θεσμικό πλαίσιο, με τη συμμετοχή του στη διοίκηση και τη συμβολή του σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ζωή και τις λειτουργίες του πάρκου καθημερινά, υπάρχει. Αλλά το Πάρκο Περιβαντολογικής Ευαισθητοποίησης μέχρι την ύπαρξη του νέου θεσμικού πλαισίου το 2016 ήταν για μία δεκαετία τελείως σε εγκατάλειψη. Οι υποδομές του κατεστραμμένες και σε πολλά σημεία δεν θύμιζε Πάρκο Περιβαντολογικής Ευαισθητοποίησης. Η ανάδειξη αυτού του πράγματος θα μπορούσε να ήταν ταυτοτικό στοιχείο των περιοχών μας. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Ένα βασικό το οποίο εμείς με πάθος παλέψαμε όλα αυτό τον καιρό και το οποίο το αποδείξαμε με την προάσπιση χώρων του πάρκου που προσπαθήσαν κάποιοι να τους καταπατήσουν, έμπρακτα το αποδείξαμε ότι το παλέψαμε να παραμείνει ενιαίος δημόσιος ο χαρακτήρας του, και αυτό νομίζουμε είναι ένα βασικό. Ένα δεύτερο βασικό είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Κάτι το οποίο βλέπουμε ότι στο Δήμο μας υπάρχει έλλειμμα. Ένα τρίτο πράγμα είναι το οποίο πρεσβεύαμε και διακηρύσαμε και στις προηγούμενες εκλογές, είναι η διαδικασία, η συμμετοχική διαδικασία ομάδων, κοινωνικών ομάδων, συνοικιών στην επίλυση προβλημάτων. Να κάνουμε συμμέτοχους δηλαδή για την επίλυση των προβλημάτων τους συμπολίτες μας. Νομίζω ότι οι βασικοί αυτοί άξονες θα μας δώσουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο διοίκησης στο Δήμο Αγίων Αναργύρων και Καματερού. Πιστεύετε ότι ο Κλεισθένης και η καθιέρωση απλής αναλογικής θα διευκολύνει ή θα δυσκολέψει το έργο
των δημάρχων. Σε σχέση με τον Κλισθένη, εγώ τάχθηκα και στο Δημοτικό Συμβούλιο με τις θέσεις τις οποίες τώρα θα σας εκφράσω. Για μένα είναι πάρα πολύ αισιόδοξο το νέο, και το τονίζω, δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πόσο μεγάλες, πόσο τεράστιες είναι οι διαφορές που δεν μπορεί να υπάρξει μία προγραμματική συμφωνία 2-3 παρατάξεων για να διοικήσουν μία πόλη. Νομίζω ότι η καθιέρωση της απλής αναλογικής, η αποελευθέρωση νέων δυνάμεων συμμετοχής στα δρόμενα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επιπλέον ο Κλισθένης κάνει και άλλα πράγματα τα οποία ήταν ζητούμενα και απαιτήσεις της αυτοδιοίκησης και κυρίως του προοδευτικού κινήματος όλα αυτά τα χρόνια. Καθιερώνει το συμμετοχικό προϋπολογισμό. Καθιερώνει χορήγηση στις κοινότητες. Δηλαδή η κοινότητα Καματερού και η κοινότητα των Αγίων Αναργύρων θα έχουν από τους ΚΑΠ, χορηγούμενοι δηλαδή από το Υπουργείο Εσωτερικών, χρηματοδότηση για να αποφασίσουν οι κοινότητες τι έργο με αυτά τα χρήματα θα γίνει στην περιοχή τους. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή η κοινότητα, ενώ στο Καλλικράτη είχε περισσότερο εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα, τώρα είναι διαφορετικά. Καθιερώνεται και νομιμοποιείται τα δημοψηφίσματα. 10% του πληθυσμού αν υπογράψουν μπορεί να γίνει δημοψήφισμα που να έχει είτε γνωμοδοτικό είτε καθοριστικό χαρακτήρα. Νομίζω ότι το καινούριο θεσμικό πλαίσιο θα κάνει πιο ξεκάθαρο τη διοίκηση στους Δήμους, θα κόψει διάφορες καταστάσεις μικροεξυπηρετήσεων που δημιουργούν κλίμα για προσέλκυση ψηφοφόρων, νομίζω θα λειτουργήσει για τον καλό των πόλεων.